Ο θάνατος βέβαια του Ματθαίου Χρυσούλη μπορεί να προήλθε από παθολογικά τελικά αίτια. Αυτό όμως δεν αναιρεί τις ευθύνες της πολιτείας που αφήνει τη μισή Χίο γεωγραφικά ακάλυπτη από ασθενοφόρο την ώρα που το ασθενοφόρο υπάρχει και δεν έχουμε οδηγό, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ναι, νομίζω ότι καταρχήν να πούμε ότι τα ταφικά έθιμα του λαού μας, όπως και αυτή η στάση που έγινε στην περιοριστική υπηρεσία, είναι ο χαρακτήρας στην ουσία του λαού μας. Τα έθιμα γενικά είναι ο χαρακτήρας μας. Και έχει μια σημασία για τους Έλληνες η εργασία, η στάση που έγινε αυτή τη στιγμή στην σημερινή κηδεία του πυροσβέστη, στον χώρο της εργασίας του, εκεί δηλαδή που ήταν η μισή του ζωή. Είναι συγκινητικό αυτό το οποίο ζήσαμε, αλλά είναι στην ουσία και μια στάση ζωής. Και ας μην το δούμε με την έννοια του σταματήματος στο χώρο της εργασίας του πυροσβέστη, αλλά όταν λέω στάση ζωής εννοώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούνε και οι πυροσβέστες, και δεν εννοώ μόνο την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, τον τρόπο, τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας αυτού του επαγγελματός. Να το πω διαφορετικά για να μην παρεξηγηθώ. Κάτι που επαναλαμβάνεται τελικά δεν είναι σύμπτωση. Εννοείς ότι είχαμε εδώ και το θάνατο αρκετών νέων ανθρώπων πυροσβεστών. Στη Χίο, μόνο στη Χίο. Ναι. Άρα λοιπόν. Γιατί εδώ, από την απόλυτη ηρεμία μεταβαίνουν σε μια πανικόβλητη κατάσταση. Και ίσως στην απόλυτη ένταση. Αυτό είναι. Ξέρεις, γι' αυτό κάτι είπα, που καταπονεί τον οργανισμό, δεν ξέρω. Είπα να μην παραξηγηθεί. Ξέρεις, παλαιότερα λέγανε ταμπλαδόρο στους πυροσβέστες και τους τελικά απαγορεύτηκε να παίζουν τάβλη. Γιατί έπρεπε κάτι να κάνουν οι άνθρωποι την ώρα που δεν κάνουν εργασία. Έτσι. Τώρα δεν μπορούν να παίξουν τάβλη, μπορούν όμως να παίζουν το κινητό τους. Χωρίς να φταίνε. Είναι έτσι η φύση του επαγγέλματός τους. Ξαφνικά από την πρέπει απόλυτη. Πρέπει όμως να είναι εκπαιδευμένοι. Ναι. Πρέπει να σπεύσουν άμεσα. Δηλαδή, ωραία, ναι, κάθονται πολλές ώρες, αλλά όταν συμβεί κάτι, πόσες ώρες δουλεύουν? Αυτό λέμε ότι είναι μια δουλειά λοιπόν η οποία θέλει μια ιδιαίτερη μελέτη. Από την απόλυτη ηρεμία πέφτουν αμέσως στην απόλυτη ένταση. Να το πω διαφορετικά. Είναι τυχαίο ότι στις πυροσβεστικές υπηρεσίες άλλων χωρών υπάρχουν γυμναστήρια μέσα? Και ο πυροσβέστης είναι συνέχεια στην ένταση, συνέχεια στην γυμναστική. Είναι μια ιδιαίτερη η φύση δουλειάς που θέλει και μια ιδιαίτερη στάση ζωής. Κινδυνεύουν οι πυροσβέστες. Κινδυνεύουν και κινδυνεύουν σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες. Συνεπώς λοιπόν και οι ίδιοι και το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος πρέπει να επανεξετάσουν το ζήτημα των ωρών, των ατέλειωτων ωρών που περνούν οι πυροσβέστες σε αδράνεια. Την ώρα που δεν είναι ακαμάτες, αλλά ακριβώς είναι μια τέτοια δουλειά που από την απόλυτη ηρεμία πάει στην απότομη ένταση. Και έτσι έχουμε τα απόλυτα εφράγματα. Έχουμε αυτού του είδους τις ασθένειες. Εγώ δεν είμαι γιατρός, ούτε αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά οφείλει το πυροσβεστικό σώμα να μελετήσει και να το διερευνήσει. Γιατί επαναλαμβάνομαι, κάτι το οποίο γίνεται συνέχεια, τελικά η σύμπτωση δεν είναι τυχαία. Κάτι σημαίνει. Κάτι συμβαίνει. Με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και να αλλάξει.